Καμπανάκι κινδύνου για τις μεγάλες ελλείψεις φαρμάκων κρούν φαρμακοποιοί της Κρήτης, οι οποίοι καλούν το Υπουργείο να προχωρήσει σε δραστικές παρεμβάσεις, καθώς η κατάσταση βρίσκεται εκτός ορίων. Η κυβέρνηση πριν λίγες μέρες έκανε κάποιες πρώτες κινήσεις απαγορεύοντας την εξαγωγή κάποιων ελλειπτικών φαρμάκων. Όμως αυτές οι κινήσεις δεν αρκούν για να δώσουν μια πιο καλή λύση σε όλο αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με τα φάρμακά τους και πρέπει να γίνουν σαφέστατα πιο δραστικές, πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις στον χώρο του φαρμάκου. Το θέμα δεν είναι η ελλείψη, το θέμα είναι τι κάνει η πολιτεία για να λύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Έχει απαγορευτεί η εξαγωγή σε 201 φάρμακα. Θες λοιπόν, επειδή δεν βελτιώθηκε η κατάσταση, καθόλου θα έλεγα, βγήκε ο Υπουργός Υγείας και είπε ότι εμείς θα κάνουμε ελέγχους, ούτως ώστε να δούμε εάν αποθηκεύουν φάρμακα και, για να τα βγάλουν όταν θα λήξει η απαγόρευση των εξαγωγών ή εάν τα αποθηκεύουν και τα διαφυτεύουν στην ελληνική αγορά. Η δραματική κατάσταση που επικρατεί με τις ελλείψεις φαρμάκων δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας στους πολίτες και ιδιαίτερα στους καρκινοπαθείς, όπως υποστηρίζει ο κλάδος των φαρμακοποιών. Ελλείψεις υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σημαντικά φάρμακα για τη ζωή των ασθενών. Αντικαρκυνικά φάρμακα, για παράδειγμα, έχουμε ελλείψεις σε αντικαρκυνικά φάρμακα. Και υπάρχουν πρόβλημα με τις θεραπείες αυτή τη στιγμή των καρκινοπαθών. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν φοβερό ψυχολογικό βάρος και κινδυνεύει η ζωή τους. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να απαντάμε στα φαρμακεία ότι θα έρθει ένα φάρμακο σε 10 μέρες ή θα έρθει σε 20 μέρες. Ασφαλισμένοι ταλαιπωρούνται από φαρμακείο σε φαρμακείο, καθώς από τα ράφια τους λείπουν σχεδόν όλα τα φάρμακα που είναι πρωτότυπα. Πρόβλημα έχουν οι άνθρωποι που έχουν ζαχαροδιαβήτη, πάσχουν ζαχαροδιαβήτη, πρόβλημα έχουν οι άνθρωποι που πάσχουν από χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια. Αντιβιώσεις δεν έχουμε και έχουμε μία περίοδο με πολλές ιώσεις. Και γενικά όλα τα φάρμακα τα οποία είναι πρωτότυπα και δεν έχουν γενώσιμα. Τα αποθέματα που πρέπει να υπάρχουν για 3 μήνες στην Ελλάδα δεν τηρούνται, σημαίνει ότι και κάποιες εταιρείες παρανομούν και η πολιτεία δεν παρεμβαίνει αποφασιστικά για να τιμωρήσει αυτές τις εταιρείες. Φαρμακοποιοί βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς αδυνατούν να εξυπηρετήσουν ακόμη και τις αυξημένες ανάγκες της εποχής, όπως αντιβιωτικά και όχι μόνο.